Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακή, ένας μικρός αστεροειδής έπεσε από τον ουρανό και συγκρούστηκε με την ατμόσφαιρα της Γης κοντά στο Βερολίνο. Τέτοιες παρατηρήσεις συνήθως συμβαίνουν μερικές φορές τον χρόνο, αλλά αυτή ήταν μοναδική, γιατί ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από επιστήμονες περίπου 3 ώρες πριν τη σύγκρουση. Ο αστεροειδής, με το όνομα 2024 BXE, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Κριστιάν Σαρνέτσκι, στην Ουγγαρία. Λίγο μετά την ανακάλυψη του διαστημικού βράχου, η NASA έδωσε λεπτομερή πρόγνωση για το πού και πότε θα χτυπήσει ο μετεωρίτης. Μια ζωντανή κάμερα στην πόλη Λειψία, στη Βόρεια Γερμανία, κατέγραψε εικόνες από ένα εξαιρετικά φωτεινό μετεωρίτη, παρακολουθώντας τον να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο αστεροειδής, που εκτιμάται ότι είχε πλάτος περίπου 1 μέτρο πριν την πτώση του, πιθανότατα άρχισε να διασπείρεται περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Βερολίνου. Η παρατήρησή του είναι απίστευτα ασυνήθιστη. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, το 99% των αστεροειδών κοντά στη Γη μικρότερων από 30 μέτρα δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Όσο πιο μικρός είναι ένας αστεροειδής, τόσο πιο κοντά πρέπει να είναι στη Γη για να τον ανιχνεύσουν οι επιστήμονες. Κάτι που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των επιπτώσεων εκ των προτέρων, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κοντινοί αστεροειδείς μπορούν να κρύβονται στην αντανάκλαση του ήλιου, όπως ο μετεωρίτης που εκτοξεύθηκε πάνω από την πόλη της Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας το 2013. Οι διαστημικές υπηρεσίες των κυβερνήσεων αναπτύσσουν αυτήν τη στιγμή νέες τεχνολογίες για τη σάρωση των ουρανών για αστεροειδείς πριν αυτοί έρθουν σε επαφή με τη Γη. Ο δορυφόρος Neo Surveyor της NASA προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2027 και ο Νεομήρ της ESA αναμένεται να εκτοξευθεί μετά το 2030.